Νοσοκομείο Θεσσαλονικής, καθώς έχασε τη ζωή της από τον αγγειοχειρουργό. Ο σύζυγός της ανοίγει την καρδιά του στη Ραλιό Λεπίδου. Όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να φέρουν πίσω έναν άνθρωπο. Η οικογενειακή ευτυχία της Διάνας κόπηκε ξαφνικά όταν μπήκε στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο για μια επέμβαση ρουτίνα στα πόδια. Η γυναίκα πέθανε πάνω στο χειρουργείο και ο γιατρός πήρε το άψυχο κορμί της και το πέταξε σε γκρεμό της Χαλκιδικής. Ο σύζυγος σήμερα στρέφεται κατά του νοσοκομείου. Το πένθος είναι βαρύ για όλη την οικογένεια. Το παλεύουμε και θα ανταπεξέλθουμε. Το πολεμάμε. Και οργανώνουμε και σχεδιάζουμε το μέλλον μας όσο μπορούμε καλύτερα. Οι δυσκολίες για μας φυσικά είναι ακόμα μεγαλύτερες. Σίγουρα η Διάνα εργαζόταν, προσέφερε στο σπίτι, ήταν ο στυλοβάτης του σπιτιού. 5 εκατομμύρια διεκδικείται από το νοσοκομείο. Είναι το σύνολο των ποσών τα οποία έχουν εγγραφεί για 3 παιδιά, για τη μητέρα, για το σύζυγο. Το δικαστήριο βέβαια θα αποφασίσει κυριαρχικά. Ο σύζυγος της άτυχης μεσήτριας περιμένει ακόμη το πόρισμα της ΕΔΕ που ξεκίνησε στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο μετά το τραγικό τέλος της γυναίκας του. Ζητάει τώρα την παραδειγματική τιμωρία όλων των ανθρώπων που είχαν την αντικειμενική ευθύνη για τυχόν παραλήψεις στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν έχετε ικανοποιηθεί μόνο με την τιμωρία του δράστη. Εδώ υπάρχουν και άλλες ευθύνες σε άλλα πρόσωπα. Σίγουρα υπάρχουν. Ο δράστης βρήκε έδαφος και έδρασε με τον τρόπο που έδρασε. Δεν λάβαμε ούτε καν κάποιο συλληπιτήριο μήνυμα από το Ιπποκράτιο. Δυστυχώς δεν έχει δείξει κανένα έτσι, ενδιαφέρον. Μέτρα φύλαξη στο δεύτερο νεκροταφείο έχουν ληφθεί μετά τη δολοφονία της Δώρα Ζέμπερη, πρώην φύλακας.